Η Μονεμβασιά βρίσκεται στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Το όνομά της σημαίνει μία έξοδος. Φτάνοντας στη Μονεμβασιά, συναντάμε τον επιβλητικό βράχο έξω ακριβώς από το κάστρο και διασχίζουμε τα φλακόστρωτα σοκάκια εσωτερικά του κάστρου. Οι γάτες, το αγαπημένο ζώο του φίλου μου. Για πες μου, σου αρέσουν οι γατούλες? Γιατί σου αρέσουν οι γατούλες? Πάντα το ζώο δίνει ηρεμία στον άνθρωπο, είτε είναι γάτα είτε είναι σκύλος. Και γι' αυτό οι ψυχολόγοι συνιστούν πολλές φορές σε ειδικές περιπτώσεις για να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα, είτε από μικρό παιδί είτε από μεγάλο, να πάρει ένα σκυλάκι ή μια γατούλα για συντροφιά. Γραφικότατα τα στενάκια της Μονεμβασιάς. Τελικά για να καθίσουμε, θέλετε. Τα τείχη της Καστροπολιτείας ήταν διπλά σε σχήμα ποιή αναποδογυρισμένο και κατέληγαν σε δύο πύλες, τη μεγάλη που είναι η ενδιάμεση με τις σιδερένιες πλάκες, είναι διάτρητη από σφαίρες ορατές και σήμερα, και την επάνω πύλη. Μπαίνοντας στην πόλη θα γοητευτείτε από τα στανά λιθόστρωτα δρομάκια. Ο χρόνος λες και έχει σταματήσει στη μεσαιωνική Βυζαντινή και Βενετσιάνικη Καστροπολιτεία. Κοίτα τι ωραίο.
Λοιπόν, η Μονεμβασιά χωρίζεται σε τρία ημέρια, όπως είπαμε, στην Ακρόπολη, την επάνω πόλη και την κάτω πόλη. Η επάνω πόλη αναπτύσσεται στα ανατολικά της Ακρόπολης, στο πλάτωμα της κορυφής και προστατεύεται από ισχυρό χειρωματικό περίβολο τον Γουλά. Η κάτω πόλη προστατεύεται από τείχος σχήματος πι, τα άκρα του οποίου ακουμπούν στους απότομους βράχους του κάστρου. Το ύψος του τείχους στην εξωτερική πλευρά είναι ως 10 μέτρα ψηλό, ενώ στην εσωτερική πλευρά είναι μόλις 1,5 με 2 μέτρα. Τα κύρια σημεία εισόδου και εξόδου στην κάτω πόλη είναι 4. Η κεντρική πύλη, το δυτικό τείχος, και η έξοδος προς τη θάλασσα, στο νότιο τείχος, το πορτέλο, η ανατολική πύλη και η ανάβαση στο κάστρο στα βόρεια. Ανάμεσα στις αρχαιότητες, η επέμβαση της φύσης τώρα την άνοιξη είναι φανταστική. Μαργαρίτες, παπαρούνες κάνουν παρέα στην καστροπολιτεία. Από τον κύριο δρόμο ξεκινούν στενά κάθετα δρομάκια που ανυφαρίζουν κλιμακωτά ως το κάστρο, συχνά κάτω από διαβατικά ή κατηφορίζουν προς τη θάλασσα. Άλλος κύριος δρόμος ξεκινά επίσης από τη δυτική πύλη, εκτείνεται στα νότια του κύριου δρόμου, περνώντας από δύο τάπιες, την Δόφε κοντά στην νοτιοδυτική γωνία, από το λουτρό της Σωτήρας, και την Πέρα μπροστά στην εκκλησία της Παναγίας της Χρυσαφίτισσας, δημιουργώντας ένα μεγάλο μέτωπο σε περίπτωση επίθεσης από τη θάλασσα. Χοτέλ είναι αυτό. Το βλέπεις τι ωραίο που είναι. Καλά να μείνεις το βράδυ σε τέτοιο μέρος. Τέλεια είναι. Έχει αρκετά. Thank you.
Όχι, 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 όχι. Όχι, έλα να δεις τώρα από εδώ. Αυτή είναι η κάτω πόλη, η κάτω καστροπολιτεία. Τα τείχη του κάστρου από την κάτω μεριά. Ja, wij mis weer.